στίχο. Μια φορά θα τα κάψω όλα. Για ποιον θες να τα κάψεις όλα, Γερμανού, πες τώρα. Ηρέμησε. Εγώ ήθελα να φύγει ο καφές και να πέσει στη φούστα της κυρίας Λεφίλα. Δεν είχαμε αγαπηθεί καθόλου γιατί με έκραξε στο break. Γύρισε και μας είπε με τον Παύλο, της λέει ο Παύλος, δηλαδή εμείς δεν έχουμε ωραία εμφάνιση. Όχι, πως ξεκίνησε, πες. Πως. Για πες όχι, όχι, θα πω όλα. Όχι, δεν θα εκθέτετε τις καλεσμένες. Γιατί θα αρχίσουμε να έχουμε προβλήματα. Λέει, η εμφάνισή μας και λέει, λέχου. Όχι, βέβαια. Διότι είναι ειλικρινής. Όπως δεν μπορεί να πω ψέματα. Καμιά φορά μερικά πεσαματάκια είναι αναγκαία όμως. Ωραία. Σου έχω πει 3 χρόνια σου λέω ότι μοιάζει με τον Κλούνεϊ. Τι άλλο θες. Πόσο πιο μεγάλο ψέμα θα πει. Συνεχίζει. Τι γελάω εγώ, από και εμένα πήρε μπάλα. Αυτό το ψέμα είναι στα όρια της Ήβρης πια. Λοιπόν. Το είσαι εσύ κουκλάκι. Μίστερ Ντί καφεϊνάτο. Είστε χαριτωμένοι, εφράδεις. Τσαχπίνιδες. 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 Μια χαρά. Σας υποχρέωσε. Είμαστε εδώ παρέα με την... Εκεί θα βγάλω το άκτιμο. Με την Κατερίνα Λέχο και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Δεν παίζω μαζί σου, θα διαλέγω με ποιον θα παίζω. Θα διαλέξεις. Θα παίξει με την... Με την Αταλία και την Ευαγγελία. Όχι. Εκ του ασφαλούς. Εκ του ασφαλούς. Θα παίξει όμως τις δύο. Αποφάσισε η Κατερίνα και αφού αποφάσισε καλεσμένη, δεν πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εγώ... Τι, ορίστε. Ήθελα να ρωτήσω πριν το παιχνίδι κάτι, το οποίο μάλιστα έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Και επειδή είναι ηθοποιός, με ενδιαφέρει η άποψή της. Έχει γίνει ένα μεγάλο θέμα με το θέατρο στο Χιτήριο. Αχ, ναι, ναι. Το... Που έχει γίνει όλη αυτή η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και πολύ έκριθμη. Να, για ποιο κόσμο δεν το έχει παρακολουθήσει, ανεβαίνει μια παράσταση στο Χιτήριο που έχει. Πες μου κάτι, είναι βασισμένη σε ταινία. Είναι βασισμένη σε ταινία, ναι. Υπάρχει και το φιλμ, δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Έχει παιχτεί στην Ελλάδα το φιλμ. Δεν το γνωρίζω, δεν νομίζω όμως. Α, ωραία. Είναι παλιότερη ταινία. Να σου πει την ιστορία, πάντως. Την ξέρεις. Πες μου, πες μου. Είναι μια ιστορία με έναν. Ο πρωταγωνιστής, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι παρουσιάζει τον Χριστό, ενώ οι παράγοντες και οι άνθρωποι που κάνουν την παράσταση. Λένε ότι δεν είναι ο Χριστός που παρουσιάζεται ως ομοφιλόφιλος στην ταινία ή στην παράσταση. Και έχει γίνει ένα μεγάλο θέμα. Έχουν κλείσει και το θέατρο πολλές φορές και με τις κλούβες. Και γενικότερα είναι μια κατάσταση η οποία είναι λίγο περίεργη και δύσκολη. Και τις τελευταίες φορές έχει γίνει. Το θέατρο. Στον... Είναι το Χιτήριο, είναι στην Ιερά Οδό. Χθες είχε κλείσει και ο δρόμος. Okay. Θα σου πω κάτι. Ελευθερία υπάρχει στην εποχή μας. Και τη βλέπεις και μέσω με αυτά τα. Μαραφέτια, κάθε πικραμένος μπορεί να βγει και να πει τη γνώμη του επί παντός του πιστητού. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι πώς χειρίζεσαι αυτή την ελευθερία που σου δίδεται. Το να μάθεις να χειρίζεσαι την ελευθερία νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο και όχι να την κατέχεις απλώς. Τώρα, το να σταματήσεις κάτι είναι λίγο τοπικό γιατί δεν να πω τα πάντα γίνονται, τα πάντα λέγονται, τα πάντα είναι... Δεν ξέρω πόσο. Βέβαια, βλέπεις τι έγινε και αντίστοιχα στους μουσουλμάνους. Ναι. Που ήγηρε τρομερές αντιδράσεις εκεί πέρα, σκοτωθήκανε. Τι κάνανε. Το φιλμ αυτό για τον Μωάμεθ. Για τον Μωάμεθ θα το είναι... αντίστοιχο, ναι. Δηλαδή. Ένα αντίστοιχο που έλεγε για τον Μωάμεθ ότι είναι, ξέρω, εγώ δεν ξέρω τι ήταν. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι ίσως λίγο οι άνθρωποι τώρα που όλα έχουν καταρρεύσει και που τα θρησκευτικά δεδομένα είναι λίγο μία σταθερά σε μια κοινωνία που καταραίει. Ίσως είναι πιο ευάλωτη σε κάτι τέτοια πράγματα, γι' αυτό και είναι πιο ευαίσθητη, ίσως, λέω, δεν ξέρω. Πάντως, δεν έχω δει την ταινία, δεν έχω δει το έργο, δεν ξέρω τι πραγματεύεται ακριβώς και γιατί έχει γύρει τόσο σε αντιδράσεις. Σε τρομάζουν αυτά τα φαινόμενα, γενικότερα, ως επαγγελματία ηθοποιό, δηλαδή αύριο μεθαύριο μπορεί να κάνει... Με τρομάζει βία σε όλες τις εκφάνσεις. Γιατί ξέρω ότι δεν έχει κανένα νόημα, η βία φέρνει μόνο βία. Ναι. Η βία φέρνει βία είναι από τις πιο σωστές φράσεις που έχουν υποθεί ποτέ. Λοιπόν, στιγμές από τη ζωή σου, λέγεται αυτό το... Δεν είναι ακριβώς παιχνίδι. Θα βλέπουμε κάποια πλάνα και εσύ θα μας λες τι σου θυμίζουν αυτά που βλέπουμε. Κάτσε να... Έτσι, μπράβο, γιατί είμαι και μείωψη. Ναι. Α, αυτό είναι... Το Κατερινάκι μωρό. Σκηνή από τι είναι, δεν ξέρω από τι. Δεν ξέρεις από τι. Από το παράθυρο στον ήλιο. Από το παράθυρο στον ήλιο είναι. Αχ, καλά, κοίτα κάτι μαγούλες. Είναι η πρώτη. Τα μαγουλάκια είναι υγεία, βρε αγάπη μου. Σκηνές από τη ζωή σου. Λοιπόν, η Κατερίνα λίγο από το παράθυρο στον ήλιο ήταν η πρώτη σου τηλεοπτική εμφάνιση. Μιρέλα Παπαϊκονόμου. Μιρέλα Παπαϊκονόμου. Στην Έτενα. Έτενα, έρθω. Ήταν πολύ ωραία δουλειά. 17. Όχι, βρεσί. Είχα τελειώσει τη σχολή. Πα καλά.
κατεβαίνει. Δεν βγαίνει, άσα για την. Λοιπόν, εντάξει, πάντως είσαι πάρα πολύ μικρούλα. 25. Μιρέλα Παπαϊκονόμου, ποιοι άλλοι παίζαν στο παράθυρο στον Ηλίου? Ο Γιώργος ο Κέντρος, ο Φίλιππος ο Σοφιανός, η Άννα Μιχαήλου, ο Κατσαφάδος. Πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, ο Δημητράτος, Καμπερίδης. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε στο επόμενο. Να δούμε. Τι είναι εδώ? Τι είναι αυτό? Εδώ είναι ένα από τα πιο ωραία μέρη που έχουμε στην Ελλάδα. Ναι. Είναι η Νταμούχαρη. Έχω περάσει. Στο πύργο. Είναι ένα φυσικό λιμάνι πειρατικό. Ναι. Το λιμάνι είναι από εδώ, από την άλλη πλευρά είναι η παραλία. Στο οποίο γυρίστηκε και μία σκηνή από το Μάμα Μία. Η σκηνή που τρέχει η Μέριλ Στριπ και πέφτει στη θάλασσα. Ναι. Ενώ το υπόλοιπο είναι γυρισμένο κάπου αλλού. Στη Σκιάθο. Μόνο ή στη Σκόπελο, νομίζω. Κάπου εκεί. Εκεί στήσανε μια εξέδρα και ήταν φυσικό λιμάνι και έγινε αυτό το Bloom. Άντε στο Πύλιο έγινε. Ναι, αυτό. Στο Πύλιο. Εκεί πήγαινε διακοπές, δηλαδή. Εκεί ήταν ο συνεταίρος του μπαμπά μου. Ο μπαμπάς μου ήταν οπτικός και είχε ένα συνεταίρο. Και πήγαινα όλα μας τα χρόνια που τότε δεν υπήρχε δρόμος, πήγαμε με καϊκάκι και από τον Αγιάννη. Έχουμε συνηθίσει την πλευρά του Πυλίου που κοιτάζει τον Ευρώπη. Με το καθηκάκι μαζί. Εννοείται. Με το καθηκάκι μαζί. Πουθενά δεν το αποχωριζόμαστε, εννοείται. Η τελευταία φορά που πήγε. Είχα να πάω από όταν ήρθε το ρεύμα. Όταν ήρθε το ρεύμα δεν ξαναπήγα. Δεν είχε ρεύμα όταν πηγαίναμε εμείς. Ήμασταν τις λάμπες πετρελαίου. Έλα. Εντάξει. Αυτό ήταν. Ήταν ιδηλιακά. Ήμασταν ελεύθερα όλα τα παιδιά όλη μέρα. Κάναμε ό,τι θέλαμε. Και γιατί δεν ξαναπήγες? Γιατί ήρθε το ρεύμα. Επειδή ήρθε το ρεύμα. Ναι, ναι. Από αντίδραση. Γιατί αυτό άλλαξε όλο το. Ήρθε το ρεύμα, άνοιξε και ένας δρόμος, άρχισαν να χτίζονται. Αλλά δεν έχει κακοποιηθεί. Έγινε πιο μετά... κοσμοπολιτικό. Όχι ακριβώς, γιατί κάτι λίγο χτίστηκε. Πήγα λοιπόν μετά από πολλά χρόνια, με έφαγε ο συνεταίρος του μπαμπά μου, ο οποίος είναι σαν δεύτερος μπαμπάς μου, ο Κυρνίκος, να πάω, να ξαναπάω, να ξαναπάω και πήγα. Και εντάξει, δεν απογοητεύτηκα πολύ. Πάλι καλά. Τι ωραίο μέρος πάντως. Φαίνεται πάρα πολύ. Φαίνεται πάρα πολύ όμορφο εσύ. Έχουμε συνηθίσει την πλευρά του Πυλίου που κοιτάει τον Ευωικό κόλπο και ουσιαστικά δεν ξεχάσει. Εδώ είναι Αιγαίο, έτσι. Είναι, μιλάμε, βγαίνει. Και έχουμε ξεχάσει την άλλη πλευρά που είναι ψηλά. Τα ωραιότερα λιθρίνια ever. Αλήθεια. Βέβαια. Του πελάγου, όχι τα άλλα. Πελαγίσια λοιπόν. Είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος. Έτσι όπως το βλέπω δηλαδή. Είναι το επόμενο, είναι μετά το νερό του παπά. Δεν έχετε πάει καθόλου Πύλιο, ξέρετε. Πύλιο έχουμε πάει. Ναι, αλλά έχει κατσικωθεί στο εξωτερικό του ρεύματος. Καλά, μην πάτε όλοι τώρα εκεί. Μην πάτε το ρόλο εκεί. Αφού δεν πηγαίνει εσύ έτσι κι αλλιώ. Αφού ήρθε το ρεύμα, τι να πάμε να κάνουμε. Α, πάμε μισή άσχημη. Πάλι καλά που επέτρεψε και στη Μέριλ Στριπ να πάει να κάνει γύρισμα. Κανείς σε είχα να το. Κατ' εξαίρεση. Πάμε να αλλάξουμε φωτογραφία. Μερούλα, αλλά δώσε μας την επόμενη. Την θέλει το ρεύμα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Εδώ είμαστε. Πόρτες ή Πλακωτό, πού είμαστε πιο δυνατές? Καταρχήν δεν είπες το σωστό παιχνίδι. Φεύγα. Ο Ταβλαδόρος ξέρει φεύγα. Έχεις δίκιο. Εγώ είμαι τόσο άσχετη. Καμιά φορά που μου λένε οι φίλοι μου, είσαι για να τάβει, λέω ναι. Και μου λένε τι απ' όλα θα παίξουμε. Λέω, εγώ παίζω μόνο πόρτες. Και μου λένε, εσύ. Είναι το εύκολο. Και μου λένε, άρα δεν παίζεις τάβλη. Ναι. Μόνο πόρτες παίζω. Μήπως παίζεις και αυτό που κάναμε. Αυτό παίζω εγώ. Εγώ παίζω αυτό. Που το ένα πλακώνει το άλλο. Το πλακωτό είναι αυτό. Που φαντάς το κουκούλι. Και πλακώνει το άλλο. Άλλο πλακωτό αυτό, Ναταλία, άλλο. Και νόμιζα ότι αυτό είναι το πλακωτό. Αυτό είναι το πλακωτό που πηγαίνει το ένα να πέσει πάνω στο άλλο. Α, κάνει που είσαι ωραίος. Είσαι και λίγο χαζί. Ας μην απλωνόμαστε. Είναι αρρωστούλη, μην το λες. Εντάξει, εντάξει. Έχει την κυλίτσα. Εντάξει, δεν θα σου ξαναμιλήσω. Φίλησε την. Θα έρθω σπίτι σου και θα σου βγάλω το ρεύμα. Όχι, κάνε κάτι καλύτερο. Φίλησε την τώρα που είσαι άρρωστο, να δούμε πού θα πάει. Να σου πω, Κατερίνα, θυμίσου την ωραιότερη παρτίδα που έχει τάβλη που έχει παίξει. Μία που να σου έχει μείνει έτσι αξέχαστη και με ποιον ήταν, θέλω να πει. Εντάξει, τάβλη παίζω πολύ με το φίλο μου, το Μάνο. Ναι. Ο οποίο παίζει εξαιρετικό τάβλη γιατί παίζει ρυψοκίνδυνο τάβλη. Α, ρισκάρι. Ρισκάρι, ναι. Ναι. Και μ' αρέσει γιατί είναι επιθετικός. Και έτσι ναι. Μου βγαίνει όλη η επιθετικότητα και εμένα. Όταν τον κερδίζω 7-0, καταλαβαίνεις ότι είναι. Πόλεμο. Είναι... τι καλό τάβλη που παίζει μου τον κερδίζει 7-0. Έχετε χοζάρι. Είναι φαντάρο να σου να πια τόσο καλό τάβλη. 7-0 ο άνθρωπο. Να ρωτήσω κάτι, έχει τύχει να τσακωθείτε στα αλήθεια μετά από παρτίδα που κάποιο κέρδισε? Ναι, γιατί πριν παίξω. Επειδή αλλάζω γνώμη, μου έχει πει ότι όταν ακουμπά τα κούλια δεν τα ξαναπαίρνει πίσω. Σωστό. Αλλά εγώ τα ακουμπάω και σκέφτομαι κιόλα. Και εκείνη την ώρα πετάει τα ζάρια πάνω στο χέρι μου. Του λέω τελείωσα. Δεν ολοκλήρωσα. Δεν έχω ολοκληρώσει. Σωστό. Ναι, εκεί τσακωνόμαστε. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Και μία ακόμα θέλουμε. Α, η Ελισάβετ, η γλυκιά μου. Και αυτή είναι η ταυλαδόρος. Την έχω πετύχει να παίζει ταυλή. Αυτή είναι addicted, δεν είναι ταυλαδόρος. Έχει αρρώστια. Έχει αιμονή. Έχει αιμονή. Παίζετε μαζί?
παίζουμε. Με λίγο απαξιωτικά με αντιμετωπίζει. Α. Και καλά δεν μ' αρέσει αυτό. Θεωρεί ότι είναι καλύτερη από μένα. Είναι. Είσαστε χρόνια φίλες. Είμαστε πολλά χρόνια φίλες και κλέωνας. Ο κλέωνας είναι ο πρώτος μου φίλος. Δηλαδή, τον ξέρω από το θέατρο τέχνης. Το πάλε ποτέ. Ναι. Πώς να, εκεί που σπούδασες δηλαδή ουσιαστικά. Ήταν ναι. ένα χρόνο μεγαλύτερός μου, δεν είμαστε ναι. στην ίδια τάξη. Άρα γνωριζόμαστε από 19 χρονών μέχρι τώρα. Είναι ωραίο. Άρα λοιπόν έχεις και φίλους από το χώρο που είναι πολύ σημαντικό ναι. και σπάνιο. Όχι κολλητούς, δεν κάνω εξαρτητικές σχέσεις πια. Mm-hmm. Με αυτούς έκανα κολλητή παρέα ένα διάστημα. Μετά η σχέση πέρασε σε ένα άλλο στάδιο και την κάναμε πιο υγιή. Mm-hmm. Και είναι αυτό ότι έχεις όμως μια συγγένεια ψυχής. Και είσαι εκεί για τον άλλον και όταν δεν είσαι φυσικά ενώ σαν φυσική παρουσία. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Φιλικές σχέσεις μεταξύ άντρα και γυναίκας. Φυσικά το πιστεύω. Θέλω να το πιστεύω. Επειδή είπαμε ότι είναι φίλος σας ο κύριος Κλέων. Θέλω να το πιστεύω. Είναι λίγο δύσκολο βέβαια γιατί όταν είναι ετερόφιλοι άνθρωποι επισέρχεται το στοιχείο του ερωτισμού. Αλλά νομίζω σε πιο νεαρές ηλικίες, όταν είμαστε πιο νέοι. Μετά ξέρεις, τα πάντα μπαίνουν λίγο στη θέση τους. Συνηθίζεις και τον άλλον, τον βλέπεις πιο αδελφικά. Σωστό. Καταρίνα μου, εμείς θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ευχαριστώ. Παρέα σου, πραγματικά. Είστε μια υπέροχη παρέα. Όχι πιο όμορφη, ίσως, αλλά... Όχι, μα... Και το βλέμμα στο Θέμη, κατά ναι. Ήταν το τελευταίο, γιατί μου είπες αυτό το προηγούμενο. Ποιο είπα. Μη μου επιτίθεσαι. Για την Ελισάβετ. Αφού την έχω δει να παίζει ταύλα και είμαι σίγουρος ότι είναι καλύτερη από εσείς πάντως είστε πιο όμορφοι από κοντά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ πραγματικά και ευχόμαστε κάθε επιτυχία και στην παράσταση, στα χάρτινα λουλούδια, τα φιλιά μας στον Άρη. Ναι. Πολλά πολλά. Και να μας ξανάρθεις, ελπίζουμε όχι του χρόνου που είπες ότι θα μας φέρεις τραχανόπιτα. Σε περιμένουμε μέχρι τον Ιούλιο που θα τελειώσουμε. Έλεγα μια φορά ακόμα. Ναι. Θα πάμε και εμείς. 8 μήνες μπροστά μας. 8 μήνες έχουμε. Ναι. Μέχρι τον Ιούλιο. Μια φορούλα ακόμα έτσι μετά το Πάσχα πριν την Ελλάδα. Κοίτα πώς μας κοιτάζεις, σαν να το είναι καταναγκαστικά έργα. Ναι. Καλά θα περάσει. Ναταλία, θα πάμε και εμείς να τη δούμε. Εννοείται. Γι' αυτό είναι απειλή. Και αυτό είναι υπόσχεση. Και ο Θέμης. Λοιπόν. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι έβλεπα χθες κάτι ψήνεται και έγινε έξαλλος. Γιατί μια πονήρω από την παρέα, προκειμένου να κερδίσει το έπαθλο, ενώ όλοι βάζανε με άριστα το 10 στους υπόλοιπους που μαγειρεύανε, 8, 7, μια πονήρω έβαζε, δεν μ' άρεσε καθόλου το φαγητό, θα βάλω 2.